Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εύελιν, Νάτι που έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Γεια σου, συγχαρητήρια. Έτσι πρέπει να ξεκινάμε. Ναι. Βέβαια. Έρχεσαι από την γαλάζια πτέρυγα, ξεκάθαρα. Ακριβώς όμως. Είστε όλες γαλάζιες. Ναι. Ναι. Και έχετε κάτσει και όλες μαζί, είναι φοβερό. Λοιπόν, ξεκάθαρα είναι το χρώμα της ορκωμοσίας, αποφάσισε το My Style Rocks. Της αριστερής πλευράς. Ναι, της αριστερής πλευράς. Θα πιάσουμε μετά την άλλη. Σου πάει πάρα πολύ το χρώμα και νομίζω ότι γενικά πηγαίνει σε πάρα πολλές γυναίκες αυτό το χρώμα και θεωρώ ότι είναι και πολύ σωστό γενικά. Το κερδίσαμε το χρώμα, πάμε παρακάτω. Καλό θα ήταν να μην φοράμε λινό σε τέτοιες εκδηλώσεις που θα έχει. Σήκω, κάτσε, ξανασήκω, ξανακάτσε, όλα αυτά. Γιατί είναι μια μεγάλη μέρα που γενικά θα ταλαιπωρήσεις πάρα πολύ το ρούχο. Οπότε εμείς για να προτείνουμε, καλό θα ήταν να μην βάλουμε λινό, να αποφύγουμε εκείνες τις μέρες το λινό. Το shorts όντως δεν είναι καλή επιλογή. Και απορώ κιόλας γιατί μου είπε στην αρχή ότι τη Σόφια τέτοια εποχή κάνει περισσότερο κρύο. Όχι, από ό,τι εδώ. Εννοώ ότι το σακάκι πάντα έχει ένα πανοφόρι. Δηλαδή, εννοείται ότι φοράς φορεματάκια, επειδή έχω υπάρξει εκεί πέρα. Mm-hmm. Φοράνε και φορεματάκια και σόρτς και βερμούδες. Είναι πιο καλά, έχει και πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Εντάξει, ο σκοπός δεν είναι όμως να εξαφανιστείς ανάμεσα στον κόσμο. Ο κόσμος φανώς. Πρέπει να εντυπωσιάσεις, να ξεχωρίσεις, να είσαι μοναδική και εσύ να φαίνεσαι και εσύ Σιμών. Οπότε με αυτό το outfit θεωρώ ότι εσύ προσωπικά δεν ξεχωρίζεις. Είναι μια πολύ καθημερινή μέρα για εσένα, για τη βόλτα σου στη Βουλιαγμένη, στην Γλυφάδα, για να πιεις το καφέ σου και να εντυπωσιάσεις στην καθημερινότητά σου. Αλλά για εκεί μπορούσες να το δώσεις παραπάνω. Δύο. Δύο. Δεν της άρεσε αυτό το δύο της Σιμών μου. Στέλιο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε όποια χώρα και να είναι η ορκωμοσία, η ορκωμοσία γίνεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οπότε υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι απαγορευτικά, όπως είναι το shorts. Δηλαδή, το shorts απαγορεύεται στην ορκωμοσία. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό το shorts είναι προκλητικό. Ναι, βέβαια. Είναι ένα είδος ενδύματος το οποίο είναι κατεξοχήν casual. Δηλαδή αυτή η εικόνα ενώ πραγματικά είναι ωραία, έχει κάνει styling, έχει αντιμετωπίσει πολύ ωραία τα χρώματα, ωραίο σύνολο αυτό το γαλάζιο, ωραίο το μπες σακάκι, εμένα μου αρέσει, ωραίο το φουλάρι, η τσάντα, τα παπούτσια, όλα είναι πραγματικά σαν να έχεις ντυθεί για να πας να πιεις έναν καφέ και να θες να εντυπωσιάσεις τον καφέ αυτό. Είσαι πάρα πολύ εκτός Σιμών σήμερα, αλλά τα χρώματα είναι πολύ ωραία και τα κρατάμε σαν συνδυασμό χρωματικό. Αμάν ρε Στέλιο. Τι αμά. Όχι εντάξει, θέλω να το πω γιατί έχεις βάλει άσο. Καλά λόγια, είπε καλά λόγια, δεν είπε τίποτα. Είπε καλά λόγια, αλλά έχει βάλει τον άσο, άσος μετράει. Λάκι. Τον αγαπώ. Λινό φοράω. Πολύ ωραίο το λινό σου, Λάκι. Και δεν τσαλακώνει. Αλλά ούτε μπορώ να πάω σε ορκωμοσία. Να σου πω, Λάκι, και εγώ λινό φοράω και βλέπεις που κάθομαι. Λοιπόν. Εσένα δεν είναι λινό. Μια χαρά λινό είναι. Όχι. Δεν είναι. Όχι. Σιμών, τώρα μου θύμισες μια δυσάρεστη ιστορία, γιατί είχα ένα φίλο μου που έχει εργοστάσιο που παράγει μόνο λινά. Και ακούγοντας εδώ πέρα το λινό τσαλακώνει, φαλήρισε ο άνθρωπος, το έκλεισε. Σταμάτα. Κακό του κάναμε δηλαδή. Όχι, γιατί μου λέγει σε αζέ γυναίκες, οι οποίες κάθονται καημένες κάποια στιγμή, δεν μπορούν να είναι όρθια συνέχεια. Και τσαλακωνόντουσαν και είπε: το τσαλάκωμα δεν επιτρέπεται. Ό,τι όχι, και να λέμε. Επιτρέπεται, αλλά όχι παντού. Ναι, καλέ. Ναι. Το λινό θα φοριέται για πάντα. Αυτό είναι. Όχι, μα πρέπει δεν να προσέξει που τσαλακώνει προ τα κάτω ή προ τα πάνω. Γιατί είναι μερικά πάνω που δεν τσαλακώνουν. Και δεν μπορεί να σου πει ο άλλο: κοίταξε το που τσαλακώθηκε. Πού τσαλακώθηκε. Έλατε. Εδώ λίγο. Okay. Εκεί συνήθω τσαλακώνεται. Το ξέρω λοιπόν, αυτό, λέω ότι εδώ. Άκουσε, είσαι υπέρκομψη. Και κρίμα που έχουμε ένα τάσκ και πρέπει να σεβαστούμε αυτό το πράγμα. Οπότε, εγώ αυτό το χρώμα μου αρέσει. Ο συνδυασμός των φουλάρ, μπράβο, είσαι η βασίλισσα των φουλάρ, τελικά μπορώ να πω μετά από όλα αυτά που έχω δει σε αυτή την εκπομπή και είναι κάτι που τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Όντως, θα ήθελα από κάτω να είναι κάτι διαφορετικό. Θα του έβαζα ένα ζαχαρή φούστα, άλλο στυλ, και από πάνω για να είναι πιο τελετής, θα έβαζα μια καπίτσα, ένα άλλο πράγμα, ξέρεις, για να δείχνει λίγο ότι πάμε σε μια επίσημη εκδήλωση, αυτό. Αλλά έτσι η κυρία που θα τη δω έξω στον δρόμο θα πω «Wow, madame, vous êtes très chic». Όχι, θα σου το δώσω καλέ, δεν με νοιάζει. Άσε με. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ το αφεντικό. Ένα, δύο, ναι, δεν είναι στο τάσκ, αλλά είναι ωραία, αντιμένει, είναι ωραία. Θυμάσαι καθόλου πόσο είχες πάρει την προηγούμενη φορά?
Θυμάμαι τι μου είχαν πει οι κριτές, αλλά όχι πόσο είχα πάρει. Την τελική βαθμολογία δεν τη θυμάσαι. Θα την πω εγώ. Ήταν 6,9. Άρα τα πήγα πάρα πολύ καλά σήμερα. Δεν τα είχες πάει πάρα πολύ καλά τότε, τα πήγες καλύτερα σήμερα. Καλύτερα. Σήμερα ποια είναι? Αυτό λέω. 8, τι, δεν, 8,7 είναι σήμερα. Έχουμε ανέβει λίγο. Υπάρχει πρόοδος και στη Σιμών. Καλά πάει το πράγμα. Παρακαλώ, Σιμών μου. Εγώ ήμουν αυτή στην πρώτη ορκομοσία που έφερα την ετικέτα για την ορκομοσία. Πρώτον. Δεύτερον. Το ακούμε αυτό ότι δεν πρέπει να είναι σορτσάκι. Εντάξει, εμένα μου άρεσε ούτως ή άλλως. Και στους κριτές άρεσα. Δεν θα σχολιάσω τον κύριο Κουδουνάρη που μου βάλε ένα. Πάλι του άρεσα. Απλά το σορτσάκι ήταν το πρόβλημα. Όμορφο ήταν. Πρόταση είχε, όπως ακούσαμε από όλους, γιατί μας ενδιαφέρουν οι κριτές, εμένα προσωπικά και μόνο. Ένα λάθος κάναμε, ας το κάνουμε και αυτό.